Σε ό,τι αφορά το ατύχημα που συνέβη στη Θεοδόρου Καβαλιώτου, να σας ενημερώσω ότι δεν υπήρχε καμία βλάβη στη Θεοδόρου Καβαλιώτου, υπήρχε βλάβη στην Κόδρου, υπάρχουν συνεχόμενες βλάβες στην Κόδρου. Ο κύριος Κουνάκος, θα θυμάται, μιλάμε για έναν αγωγό με μια ιστορία παλαιότερη, είχε κάνει και κάποια καταγγελία, θυμόσαστε, κύριε Κουνάκο, με τον κύριο Προβίσταλη. Η τελευταία φορά που επισκευάστηκε βλάβη ήταν σήμερα τις πρωινές ώρες. Μεσημέρι ο ίδιος τεχνίτης πέρασε να δει πώς πάει η βλάβη, έσπασε 3 μέτρα πιο κάτω, ο ίδιος αγωγός. Είπαμε, αν δεν λειτουργήσουν τα νέα δίκτυα σε όλη την πόλη, θα συνεχίσουν να έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και αυτό κάνουμε το τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό το χρόνο δηλαδή, αυτό κάνουμε. Γι' αυτό και βάλαμε μέσα στο Αντώνη Στρίτσης, στο εμβληματικό έργο τη ολοκλήρωση του δικτύου τη πόλη Καβάλα, 8.001 συνδέσεις από ενεργά δίκτυα, τα οποία γίνανε το τελευταίο διάστημα, τα οποία όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να κλείσουμε το παλιό δίκτυο όλο, να το ταπώσουμε και να ησυχάσουμε μια για πάντα. Σε ό,τι αφορά το ατύχημα τώρα, σας παρακαλούσα να μην είστε ούτε εισαγγελέας, ούτε δικαστής, ούτε πραγματογνώμονας. Ας ευχηθούμε να πάει καλά η υγεία του ανθρώπου, να επανέλθει στην κοινωνία, να του ευχηθούμε καλή τύχη. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι η επιχείρηση, θα είμαστε κοντά του ό,τι και να γίνει. Κανένα πρόβλημα.